Στο αυρίο, στο χθέσι, πάλι τρέχει ή μια γελά στο. Γεια σας. Η ιστορία τη Κοζάνη συνεχίζεται στο πλαίσιο των προγονικών αιστείων και βρισκόμαστε στο 1889. Μέχρι πριν από λίγο, ο δεσπότης ήταν ο Ευγένιο, μεγάλο σε ηλικία. Κάποια λάθη που είχε κάνει στην αρχή τη καριέρα του τα διόρθωσε στο τέλος και παραχωρεί και Προωθεί, μάλλον, σαν δεσπότη, τον Κωνσταντιο Ματουλόπουλο, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή των Σερβίων, από το μικρόβαλτο συγκεκριμένα, και είχε υπηρετήσει σαν διάκος δίπλα στον δεσπότη Ευγένιο. Είχε σπουδάσει φιλοσοφική στην, στο Πανεπιστήμιο και των Αθηνών και τη Θεσσαλονίκη, Και από ό,τι φάνηκε, από τα, χρόνια, από τα πρώτα χρόνια ε, της θητείας του, ήταν ένας σωστός δεσπότης. Είχε καταφέρει να ενώσει τις διάφορες ομάδες που είχαμε δει τα προβλήματα που έχουν, που είχαν, τις φατρίες που είχαν δημιουργηθεί και το τροκότα μεταξύ τους. Απευθύνθηκε στους απόδημους κοζανίτες και ζητούσε βοήθεια και ένας από αυτούς που είχε απευθυνθεί ήταν ο Παύλος Χαρίσης που βρισκόταν στη Βουδαπέστη και αργότερα με το θάνατό του αλλά και πιο μπροστά έχει γίνει ευεργέτη τόσο τη αλλά όσο και τη Θεσσαλονίκη. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η Χαρίσιος Γεωργική Σχολή, εκεί που είναι τακτέως σήμερα του Δημοσίου και η Υπηρεσία Συγκοινωνιών, ήταν ένα έργο δικό του για το οποίο θα μιλήσουμε όταν θα μιλήσουμε για την παιδεία. Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μεγάλο γεροκομείο, το Χαρίσιο. Και κατάφερε πολλά πράγματα μέσα σε αυτήν δυο-τρία χρόνια, γιατί δυστυχώς με το πέρασμα των τριών χρόνων παίρνει μετάθεση από το Πατριαρχείο για τη Μητρόπολη Δριενοπόλεως το Μάιο του 1892, εκεί που δηλαδή κατάφερε και έφερε εκεί που έπρεπε τους Κουζανίτες, εκεί το λέει φεύγεις και πηγαίνει στη Μητρόπολη Δριενοπόλεως. Βέβαια, για τον Μητροπολίτη Κωνσταντιο, αυτό ήταν προαγωγή, γιατί η Μητρόπολη της Κοζάνης, όπως είχαμε πει, είχε πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Και να δείξουμε τον Κωνσταντιο. αυτό ήταν ο, ο Μητροπολίτης, ο οποίος ήταν μέχρι το 1910. Μετά μπήκε άλλος δεσπότης γιατί έφυγε από τη ζωή. Και να δείξουμε μια φωτογραφία πώς είναι η Ιδρυνούπολη σήμερα και να πούμε ποια είναι αυτή. Έτσι είναι σήμερα λέγεται δρόπολης και να δείξουμε και σε ποιο σημείο βρίσκεται. Αυτό είναι στα σύνορα Ελλάδος και Ολβανίας. Ε, η Κόνιτσα είναι ένα μέρος αυτής της Μητρόπολης και από την μεριά υπήρχε μια αρχαία ρωμαϊκή Ανδριανούπολη, όπως είναι η Ανδριανούπολη που είναι στα σύνορα Ελλάδος και Τουρκίας, έτσι και αντίστοιχα υπήρχε η Ανδριανούπολη, η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τα ερείπια αυτή της πόλης. Από τον 5ο αιώνα υπήρχε Μητρόπολη εκεί, για σκεφτείτε πόσο παλιά Μητρόπολη υπήρχε και Βάλτε δίπλα στις κοζάνες, οι οποίε δεν ήταν ούτε 5-6 χρόνια πόσο είχε που είχε ιδρυθεί. Έτσι, αυτό όμως, συγχρόνα, εκείνη η χρονιά που φεύγει το 1892 είναι μια πολύ κακή οικονομική χρονιά για την Κοζάνια και η παραγωγή δεν πήγε καθόλου καλά. Αποτέλεσμα το εμπόριο να πέσει και αυτό, όταν ο παραγωγός δεν έχει λεφτά δεν κυκλοφορούν και στο εμπόριο και επειδή πολλά από τα έξοδα της Μητρόπολης καλυπτόταν από εισφορές που έδιναν οι χριστιανοί και βάσει των εισοδημάτων, αυτομάτως υπάρχει πρόβλημα ακόμα και για τη λειτουργία της Μητρόπολης. Ε, και τοποθετεί στη θέση του Μητροπολίτη Κωνσταντιο τον Γεράσιμο Τανταλίδη, ε, που κατά τον Μιχάλη Παπακουσταντίνο μητέ, η μητέρα του ήταν από την Κοζάνη. Οι κοζανίτε ξεσηκώθηκαν, διαμαρτυρήθηκαν και δεν μπορούσαν με τίποτα να δεχτούν άλλο Μητροπολίτη στην Κοζάνη. Ε, και σε εκείνο το σημείο να δείξουμε και τον Γεράσιμο Τανταλίδη, το δεσπότη που ήρθε στη θέση του και αυτομάτως ξαναεμφανίστηκαν οι φατριές, αυτοί με ιδρώτα κατάφερε ο να τους φέρει ε, να, 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 να τους φέρει τα συγκαλά τους, να σταματήσουν να τσακώνται μεταξύ τους και διαφορετική θέση πήραν η οι, οι ολιγαρχικοί και διαφορετικά και οι δημοκρατικοί που αργότερα τους λέγανε, είχαν αλλάξει την ονομασία αυτά. Δηλαδή είχαμε δύο κόμματα, ολιγαρχική και δημοκρατική. Μη συνδέεται το αντίστοιχο δημοκρατικός με το σημερινό, δεν είχε καμία σχέση. Απλώς έτσι τους χαρακτηρίζουν. Και ο λαός τους έλεγε λαός και τζορμπατζίδες. Και στους τζορμπατζίδες ανήκραν οι βοτιόχνες και έμποροι και οι άλλοι γεωκτήμονες. Και, και στους άλλους ήταν αυτοί οι οποίοι συνήθως ήταν οι συντηρητικοί κατά κάποιο τρόπο. Ε, η κατάσταση ξέφυγε από τα κανονικά, άρχισαν να πέφτει και ξύλο μέσα στην πόλη της Κοζάνης και με τίποτα δεν δεχόταν να έρθει ο Γεράσιμος Τανταλίδης να έρθει στην Κοζάνη. Ε, μπρος σε αυτή την κατάσταση ο, ο Πατριάρχης στέρνει το Μητροπολίτη Βέρειας σαν έξαρχο. Έξαρχος είναι ο αντιπρόσωπος του Πατριάρχη του Ταλίπιου της ε, και στις 6 του Αυγούστου του 1892, μνημονεύτηκε το όνομα του Γεράσιμου Τανταλίδη. Οι δημοκρατικοί ακούγοντας το όνομά του, επετέθηκαν στο δεσπότη της Βέρειας, του ξέσκησαν τα ράσα και άρον άρον έφυγε για να σωθεί και δεν θέλησε ξανά να επιστρέψει στην Κοζάνη. το θέμα το έθεσε στις Οθωμανικές Αρχές στο Πατριαρχείο, συνελήφθησαν πάνω από 30 άτομα και οδηγήθηκαν στις φυλακές των Σερβίων. Ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά, εμφανίζεται ο Γεράσιμος Τανταλίδης στην Κοζάνη, ο συγκεκριμένος δεσπότης, και όλοι οι έφοροι που ήταν στα διάφορα σωματεία παρετούνται και κάνει προσπάθεια να του συμβιβάσει, αλλά κανείς δεν τον πλησιάζει, εντάξει οι μεταξύ τους ξυλοδαρμοί συνεχίζονται και ενώ ο Κωνσταντιος είχε αρχίσει να κάνει τον κανονισμό λειτουργίας των διαφόρων συντεχνιών η οποία ήταν ουσιαστικώς η εσωτερική νομοθεσία ε, λειτουργίας της αγοράς ε, την οποία τη σεβόταν και την εφήρμοζαν. Υπήρχαν και τιμωρίε που έφταναν μέχρι τον αφορισμό. Ε, και αυτό σταμάτησε. Δεν θέλησε κανένας από αυτούς να εργαστεί σε αυτό το τομέα. Ε, τελικά διορίζεται ένας Γρηγόριος ο Λέσβιος, που δεν θέλει ούτε αυτός να έρθει γιατί έχει μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει και ο Ματουλόπουλος μετά από δική του παράκληση όταν έμαθε και ήξερε και ειδοποιήθηκε από τους γνωστούς του τι συμβαίνει στην Κοζάνη παρακάλεσε τον Πατριάρχη και μετά από διάστημα δύο ή τριών ετών επέστρεψε στην Κοζάνη. Ε, έχω μιλήσει για τον Γεράσιμο Τανταλίδη και θα σταθώ λίγο σε αυτόν. Ε, και να δείξουμε και ένα χάρτη που έχουμε μετά τον του Ταταλίδη, να σας πω που πήγε δεσπότες, οι συμπτώσεις καμιά φορά, πήγε στην πισιδία, Εκεί που είναι και η πατρίδα, στη Μητρόπολη Πισιδία, που είναι και η πατρίδα του Αγίου Νικολάου, που είναι εδώ πολιούχος, τα μοίρα της λικίας δηλαδή, και ήταν και η πατρίδα του πατέρα μου. Έχω μιλήσει για αυτή την υπόθεση όταν συζητούσα για τι προγονικέ αιστείε του πατέρα μου ε, τις οποίες όπως είπαμε δεν τις έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, απλώς επειδή πρόκειται να έρθει στη δεύτερη πατρίδα του, είπαμε και ευκαιρία των 100 ετών από τη στιγμή που η Κοζάνη απελευθερώθηκε, θα μιλήσουμε για την ιστορία της Κοζάνης, να είμαστε και πιο επίκαιροι κατά κάποιο τρόπο. Πήγε εκεί ο Τανταλίδης, ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος, είχε τελειώσει τη θεολογική σχολή Χάλκης, και ήταν και ανεψιός ενό πολύ γνωστού ποιητή για εκείνη την εποχή, που ήταν θείος του, του Ηλία Τανταλίδη. Είχε ήταν μορφωμένος άνθρωπος, είχε σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο των Αθενών, ήταν αρχιγραμματέας στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πετριαρχείου και εκεί που πήγε ε, κατάφερε και αναμόρφωσε και την παιδεία και το θέμα της, ε, των εκκλησιών κτλ. Ε, μετά κάποια στιγμή τον πήραν από εκεί, τον στείλαν στα να Δεσπότης, ξαναγύρισε στην περιοχή της Πισιδίας, της Πάρτη της Μικράς Ασίας δηλαδή, ε, όπου υπηρέτησε, ε, έγιναν τα επεισόδια και η καταστροφή, τελικά βρέθηκε στα Ρεσόλιμα, όπου πέθανε σε ηλικία 78 ετών στις 23 Αυγούστου του 1928. Και Πάμε σε ακόμα μια προγονική πετρίδα πολλών Κοζανιτών, οι οποίοι έχουν βλάχικη καταγωγή. Υπήρχαν βέβαια εκεί, έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι οι πρώτοι Κοζανίτε που είχαν έρθει είχαν έρθει από την περιοχή Μπιθίκουη, η οποία είναι λίγο πιο πάνω από την Κοριτσά και είπα ότι είναι κοντά στη Μοσχόπολη. Η Μοσχόπολη ήταν μια πόλη, η οποία είχε φτάσει την περίοδο που είχε ανεβεί και η Κοζάνη και ήταν ανεβασμένη λόγω των εμπόρων που βρισκόταν στην Αυστρογγαρία μαζί, συναγωνιστέ και ανταγωνιστέ θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν οι Μοσχοπολίτες. Είχε φτάσει στι 60.000 η Μοσχόπολη, κυρίως ήταν βλάχοι, πολύ κοντά στον Πιθίκουη και είναι λίγο πιο πάνω από την Κόριτσά. Ε, νομίζω ότι έχουμε και ένα χάρτη, ε, δύο χάρτες μάλλον έχουμε, μπορούμε να τους βγάλουμε για να δείξουμε περίπου που είναι. Ε, βλέπετε ότι δεν ξέρω επειδή είναι μικρά τα γράμματα ε, αυτό που είναι έξω από τα σύνορα της Ελλάδος, δεν είναι σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορα και από την περιοχή τη Καστοριά ε, και είναι κοντά στην Κοριτσά. Ε, έχω ακόμα ένα χάρτη το οποίο μπορεί να το δείξουμε τον άλλον που φαίνεται πώς είναι η κόρσα που λέει η Κοριτσά και άλλη που λέει η Μοσχόπολη, λίγο πιο κάτω ήταν τον Πιθήκουι. Ε, από εκείνη την περιοχή λοιπόν ε, είχε ανέβει πάρα πολύ η Μοσχόπολη, αλλά έκανε και αυτή το λάθος, σε εισαγωγείο βάλω το γιατί δεν ήταν λάθος, να έρθει η εθνική συνείδηση. Ε, το 1764 και το 17, μέχρι το 1770 υπήρχε μια σύγκρουση, 74 μάλλον, υπήρχε μια σύγκρουση ανάμεσα στους Ουθωμανούς και στους Ρώσους. Τακτικά γινόταν αυτές οι συγκρούσεις και πάνω σε αυτή τη σύγκρουση ε, οι Ρώσοι θέλοντας να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί... Λέω, χρησιμοποιώ τη λέξη δουλειά, γιατί τελικά πούλησαν τους Έλληνες, τους ξεσήκωσαν και έστειλε η Εκατερίνη, η οποία ήταν τότε η αυτοκράτηρα ε, της Ρωσίας, είχε στείλει τρία αδέρφια, τους αδερφούς Ορλόφ, τους έστειλε ε, στην Ελλάδα να ξεσηκώσουν τους Έλληνες, ούτως ώστε από πίσω να χτυπήσουν τους Τούρκους. Ξεσηκώθηκαν οι Κρητικοί, οι οι Θεσπρωτοί και οι Μοσχοπολίτες οι οποίοι είχαν ελληνική συνείδηση και βέβαια αυτό όταν κάποια στιγμή τα βρήκαν με τους Τούρκους, λίγο αργότερα έγινε η συνθήκη του Κουσίου, Καναντζή όπως τη λέγαν, ε, ε, τα βρήκαν, άφησαν έκθετο τους Έλληνες οι οποίοι άρχισαν να καταστρέφουν οι Οθωμανοί και να εκδικούνται ε, τους Έλληνες οι οποίοι είχαν ξεσηκωθεί και πήγαν με τους ομοδόξους τους που ήταν οι Ρώσοι. Και βέβαια η πρώτη που χτυπήθηκε ήταν η Μοσκόπολη, η οποία είχε και χρήματα. Ήταν ένα πολύ πλούσιο μέρο, γιατί είχαν δουλέψει πάρα πολλοί Μοσκοπολίτε στο εξωτερικό και κυρίω η καταγωγή του ήταν η Βλάχικη και η γλώσσα, όπω έχουμε πει, σε αυτά τα μέρη ήταν τριπλή Αλβανικά, Βλάχικα και Ελληνικά. Η Μοσκόπολη ήταν και εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο κυρίως από το 1650 που είχε ξεκινήσει και η Κοζάνη μέχρι το 1778 περίπου που κατεστράφησε αστικώς στο 18ο αιώνα δηλαδή και αναπτύχθηκε σαν ένα από τα πιο βασικά αστικά κέντρα των Βαλκανίων γιατί συνέβαλε και σαν πόλη και στον νεοελληνικό διαφωτισμό και αναφέρεται ότι στην εποχή της της τη χαρακτηρίζαν σαν Νέα Αθήνα ή σαν Νέο Μιστρά. Ε, ως το τέλος του 17ου αιώνα ήταν μικρό με νοικισμός. Μετά έφτασε στους 60.000 το 1730. Το 1769 λοιπόν και μετά με τη συμμετοχή πάρα πολλών Μοσχοπολιτών στα Ορολοφικά ε, λειλατήθηκε η πόλη, τα πάντα καταστράφηκαν, ήρθε λίγο αργότερα και ο Πασάς και δεν τον έφτανε ότι κατέστρεψε επιχειρήσεις, οικογένειες και γενικώ την κοινωνία των Μοσχοπολιτών, αλλά άρχισαν να ισοπεδώνουν και ό,τι έργο τέχνης υπήρχε εκεί, ε, γιατί υπήρχαν, ήταν όπως και οι γιανιώτες ασχολιόταν με την επεξεργασία του ασημιού, ε, αλλά υπήρχε πάρα πολλοί καλλιτέχνε, ακόμα και την περίοδο που ήταν ο Χότζα στην Αλβανία, ό,τι είχε διασωθεί κάποιε εκκλησίε, παρόλο που ξέρουμε ότι ο Χότζα είχε κηρύξει την Αθεία, ε, έστελναν από τη σχολή τεχνών των Τυράννων στη Μοσχόπολη, στι λίγε εκκλησίε που πήγαν, ε, η σχολή καλών τεχνών να εκπαιδεύεται πάνω σε αυτά τα οποία είχαν ζωγραφίσει τότε εκείνες τις εποχές οι ζωγράφοι στι εκκλησίε, τι εικόνε κτλ. και ήταν, ε, κάναν την πρακτική εξάσκηση, α πούμε, σε όλη αυτή την περίοδο. Γι' αυτά μου τα είπε ένα καλλιτέχνη, ο οποίο έχει δουλέψει και μέσα στην Κοζάνη και έχει σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών των Τυράννων. Πηγαίναν εκεί στη Μοσκόπολη. Ε, ποτέ όμω μετά από αυτή την καταστροφή δεν μπόρεσε να συνέλθει και κάπου έπρεπε να πάνε οι μοσκοπολίτε. Η πρώτη προσπάθεια που κάναν να πάνε ήταν η Καστοριά. Ε, για να δείξουμε και μερικέ φωτογραφίε για να έχουμε υπόψη μου: Ποια είναι η Μοσκοπολίτη και να πούμε μετά πώ κινήθηκαν οι Βλάκοι. Αυτή είναι μια παλιά, φω, παλιά φωτογραφία τη Μοσκόπολη. Πρέπει να είναι αμέσω μετά την καταστροφή και εδώ κάποια από αυτά που διαζώθηκαν από εκείνη την εποχή. Αυτό πάμε στην άλλη φωτογραφία. Σήμερα όπω είναι, ακριβώ αυτή την περίοδο. Εδώ είναι μια από αυτέ τι εκκλησίε που διατηρεί κάποια εικονογράφηση και αυτή μια άλλη εκκλησία, βλέπετε έχει πλάκος από πάνω και το σταυρό. Στο σχοινά θα πάμε μετά να γυρίσουμε πίσω στη φωτογραφία ε, και θα σας πω ποιο είναι ο σχοινά τον οποίο πριν από λίγο βγάλαμε. Οι βλάχοι λοιπόν ξεκίνησαν και προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια καινούργια Μοσχόπολη στην Καστοριά. Οι Καστοριανοί ξέρουν την αξία των βλάχων. Έχω πει και άλλη φορά ότι από εκεί προχώρησαν και πολλοί εθνικοί ευεργέτε όπω ο Σίνα και άλλοι, πάρα πολλοί. Ε, κάποια στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά όταν μιλήσουμε μία-μία τις τι ε, προγονικέ Και δεν τους δέχτηκαν και τους είπαν γιατί θέλανε ένα μέρο να πάνε. Από εκεί έφυγαν και κατευθύνθηκαν στην ε, Νεάπολη και στην Εράτερα. Από την Εράτερα έφυγαν και πήγαν στη Σιάτιστα. Εντάξει, ένα μεγάλο αδελφό από αυτού του βλάχου είχαν πάει Σαμαρίνα, Νυμφέο, ε, Βλάστη. Ε, και κάποια στιγμή κατέβηκαν και στην Πτολεμαϊδα και ένας αριθμό, αυτό γινόταν όμω περνώντας τα χρόνια δεν ήρθαν να κατευθείαν στην Κοζάνια και ένας μεγάλος αριθμό από αυτού είχε ευθύ ε, και στην Κοζάνια και μάλιστα... Ήταν και ένα μέρο στο κέντρο, περίπου, που υπήρχαν πολλέ κατοικίε βλάχων. Κάπου στην απογραφή που κάνουν κάποιοι από αυτού που κάνουν τι απογραφέ, λένε και 50 οικογένειε βλάχων, 100 οικογένειε βλάχων. Να έχουμε υπόψη ότι εκείνη την εποχή κάθε οικογένεια αντιστοιχεί με 6 ή 7 μέλη, που σημαίνει 50 οικογένειε, 350 άτομα. Εν πάση περιπτώσει, γεγονό ότι αυτοί είχαν, επειδή ήταν ανέκαθεν να έχουν ζώα και να κινούνται πάνω στα βουνά κτλ. Αλλά πολλού από αυτού είχαν και εμπορικό δαιμόνιο, και ειδικό στην Κοζάνη. Όσοι έμειναν, ασχολήθηκαν με αυτό. Αλλά σημείο αναφορά δεν είχαν πια την Μοσχόπολη, αλλά είχαν τη Σαμπαρίνα την οποία την θεωρούν, α πούμε, ένα αποκατάστατο εκείνη τη πατρίδο που βρισκόταν στα σύνορα πάνω από την Αλβανία. Αλλά η Μοσχόπολη καταστράφηκε. Και να αρχίσουμε να λέγουμε για να πούμε για αυτό το σκηνά και τι στοιχεία μας δίνει, για να βγάλουμε τη φωτογραφία. Αυτός ήταν Ταγματάρχης του Μηχανικού. Έχει σταλεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνα ή Στρατιωτικών, που ελεγόταν τότε από την Αθήνα. Πέρασε στη Μακεδονία και κατ' εντολή του Υπουργείου άρχισε να καταγράφει τα πάντα που υπήρχαν στην κοζάνη. Έχει γράψει ένα βιβλίο, να το βγάλουμε, που λέει το διπορικό και αναφέρεται διπορικές σημειώσεις. Είναι 176 σελίδες. Το αναζήτησα γιατί κάπου έβλεπα απογραφέ, στοιχεία για Κοζάνη, στοιχεία για Θεσσαλονίκη κτλ. Και, και τελικά το βρήκα στην ψηφιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και τι 176 σελίδε. Μέσα στην οποία αναφέρεται και η Κοζάνη σε δύο ή τρει σελίδε. Αλλά έχει κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε εδώ, γιατί δείχνει τη μορφή που είχε η Κοζάνη το 1886 όταν ήρθε στην Κοζάνη ο Νικόλαος Σχοινάς, ο Ταγματάρχης και κατέγραψε αυτά που είδε. Μιλάει και για τα Σέρβια, μιλάει και για άλλες περιοχές, πάρα πολλές περιοχές. Ε, εμείς είπαμε να κάνουμε και, ε, βγάλουμε και κάποιες φωτογραφίες να δούμε τι παραγωγή είχε η Κοζάνη, τι βιομηχανική επανάσταση κατά κάποιο τρόπο είχε ξεκινήσει εδώ και ποια ήταν η κατάσταση γενικώ. Και να πούμε ότι το Σαντζάκι του Σερβίου, στον οποίο υπαγόταν και η κοζάνη εκείνη την περίοδο, είχε 42.000 κατοίκου, το λέει ο Νικόλαο Χινά. Από αυτού οι 24.000 είναι χριστιανοί, είναι περισσότεροι, και 15.000 είναι Οθωμανοί. Υπάρχουν 40 χριστιανικά χωριά και 30 χωριά των Οθωμανών και η παραγωγή ξεκινάει από υπήρχε καλία, υπόψη ότι η Κοζάνη είχε όλο όλο 16.000 στρέμματα που για μια τέτοια περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Εξάλλου έχουν πει και άλλη φορά τα καλά τα χωράφια τα είχαν στα χέρια του οι Οθωμανοί και αυτά που είχαν στα χέρια του οι ήταν περιορισμένα και έτσι περιορισμένη θα ήταν και η παραγωγή. Άλλωστε και μεγάλε απαιτήσει δεν ήταν, δεν είχαν. 88 τόνοι, 88.000 οκάδες μάλλον, λάθος γιατί ο τόνος αντιστοιχεί στο κιλό, ήταν η παραγωγή του Σταριού. Φωτογραφίες από το Στάρι. Έτσι, για να μας μένουν από τις φωτογραφίες και η μνήμη της παραγωγής. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Θα πάμε, σιγά σιγά. Είναι ακόμα μια δεύτερη και υπάρχει και, και άλλη φωτογραφία. Να πάμε στην εμάς επόμενη ε, που είναι το Κρυθάρι. Και εδώ είναι το Στάρι που μιλάμε για 88.000 οκάδες. Και πάμε στο κρυθάρι, το οποίο είναι αμέσως μετά, το οποίο είναι 104.000 ε, κιλά. Υπόψη ότι αυτά είχαν μεγάλη σημασία στην περιοχή. Το στάρι καταρχά για τη διατροφή των ανθρώπων και το κρεθάρι των ζώων. Και θα δείτε πόσο ζώα υπήρχαν στην Κοζάνη. Όπω και το καλαμπόκι, ο αραβό, που είναι αμέσω μετά. Αυτά είναι στοιχεία του σχοινά. Να δείξουμε τη φωτογραφία. Το οποίο έχει παραγωγή 28.000 οκάδε. Υπάρχουν 50.000 οκάδε ε, άχυρο. Και υπάρχουν και άλλα χόρτα πράσινα, 20.000, που είναι η άλλη φωτογραφία. Ε, υπάρχουν 22 υδρόμιλοι, οι υδρόμιλοι χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή αλεύρων. Κάπως έτσι ήταν, περνούσε το νερό, είπαμε ότι ο Κοζάνη είχε, είχε, νερά, αλλά δεν ήταν μόνο και στο, κοντά στην Κοζάνη, ήταν και προς τον Κρόκο, ήταν ε, αργότερα, ας πούμε, το, ε, ε, είχαν κάνει οι αδελφοί από τον Κωνσταντίνο Μήλο κάπου εκεί και στη Μιλιά ανάμεσα και μετά τον Κρόκο. Και υπήρχαν η κλίβα, Χάνια, η άλλη φωτογραφία, τα ξενοδοχεία της περίοδου εκείνης, ε, τα οποία από τη μια μεριά μπορούσε κάποιος να αφήσει να μείνει ο ίδιος, να κάνει τις συναλλαγές του, αλλά να αφήσει και τα ζώα του. Αυτή είναι μια φωτογραφία που την είχαμε δείξει και παλιότερα τα μιλούσαμε για την οικονομική ζωή των Κοζανιτών. Και υπήρχαν και οι κλίβανοι, είναι η άλλη φωτογραφία, η κλίβαν τι ήταν, εκεί ψήναν τα πιθάρια, ψήναν τα πύλινα, τα κεραμικά. Να δείξω μια φωτογραφία γιατί εδώ υπήρχε παραγωγή, εδώ είναι ένα καμπίνι κατεστραμμένο, τη φωτογραφία που είναι τα πύλινα, τα οποία ήταν όλα αυτά τα οικιακά σκεύη που χρησιμοποιούσαν, οι πολύ υγιεινά, κρατούσαν τα φαγητά, δεν είχαν τα τσίγκινα να τα γαζώνουν και να τα κάνουν και Και ήταν και αυτά. Υπήρχαν, να σταματήσουμε μάλλον να πάμε στο διέλεμα και να έρθουμε αμέσω μετά να συνεχίσουμε, γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχουν και άλλα προϊόντα παραγωγής. Και τι άλλα στοιχεία έψαξε να δει εδώ ο Σχοινάς, που καταλαβαίνουμε ότι ήταν κατεντολή για τυχόν συγκρούσεις που δεν ερχόταν λίγο αργότερα. Πάμε στο διέλεμμα και τα ξαναλέμε. Η μία γελά στο αύριο. Η μία γελά στο αύριο. Εδώ είμαστε, μιλάμε για την καταγραφή της κατάστασης που βρίσκει, βρήκε στην Κοζάνη ο Ταγματάρχης που εστάλει από το Υπουργείο Στρατιωτικών από την Αθήνα το 1885-86 στην Κοζάνη και να πούμε και άλλα πράγματα που είδε και να τα συγκρίνουμε και λίγο με τις σημερινές εποχές. Βρήκε η Μίουνους, τα μουλάργια δηλαδή, που είναι μια διασταύρωση ανάμεσα στα γαϊδουράκια και τα άλογα. Γιατί τα καταγράφει, γιατί είχαν στόχο στρατιωτικό. Τι ήταν οι μείωνη, τα βαριά φορτηγά τη αντίστοιχη εποχή. Ήταν τα μέσα που γινόταν οι μεταφορέ σε μεγάλε αποστάσει. 400 μέσα στην πόλη τη Κοζάνη, η οποία φυσικά δεν είναι αυτού του μεγέθου, ήταν μια πόλη 8 με 10.000, θα το δούμε μέσα από κάτω. Άλογα. 900 τα φορτηγά τη εποχή και τα γαϊδουράκια τα οποία ήταν 250, κάτι σαν τα ταξί τη σημερινή εποχή. Και βέβαια υπήρχαν και τα βόδια, τα οποία ήταν αυτά τα οποία τα χρησιμοποιούσαν κυρίως για να οργώνουν τη γη, τα οποία ήταν 700 παρακαλώ στην περιοχή. Και οι πλατφόρμες που τραβούσαν είτε τα άλογα είτε τα, τα βόδια, που ήταν να τα βγάζουμε αυτά, να βγάζουμε στις φωτογραφίες, ε, να ξεκινήσουμε από τα άλογα και να προχωρούμε προς τα, ναι, από τα μουλάρια, σημειώνους. Ε, αυτά εδώ πέρα είναι που δέχονται όχι μόνο τόσο βαριά ξυλία, αλλά κάναν από ό,τι έχουμε πει και παλιότερα, μιλώντα για την οικονομική ζωή τη Κοζάνη, τι μεταφορέ από την Κοζάνη στην Αυστρογγαρία. Την άλλη φωτογραφία, 900 γράφω τον αριθμό από πάνω για να μην ξεχνάω. Τα άλογα που είπαμε, μάλλον η μείον ήταν 400, τα άλογα είναι 900. Την άλλη φωτογραφία ήταν γαδουράκι, το οποίο είναι 250. Ε, οι βόρειε οι οποίε χρησιμοποιούνται και για άρρωση και για μεταφορέ, οι οποίες ήταν 700, τα κάρα, κάπω έτσι ήταν αυτά μέχρι το 1960, ήταν και στην Κοζάνη και καταγράφει. Σκεφτείτε τι δουλειά έκανε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και 6.000 λέει σκαπάνε. Πτία, η άλλη φωτογραφία, φιάρια δηλαδή, 4.500. Λέει ότι η Κοζάνη βρίσκεται στι πλαγιέ ενό παρακλαδιού του Βερμίου. Αφήνουμε αυτή τη φωτογραφία και, είναι κατάφητη με αμπελόνες. Να, αφήσουμε τη φωτογραφία γιατί θα δείτε τι λέει για το Καμπαναριό. έχει έξι γειτονιές με 8.000 κατοίκους, από τους οποίους μόνο οι 500 είναι Οθωμανοί. Εκείνη την εποχή είχε σπάσει ο Μελικανές και είχαν το δικαίωμα να έρχονται και οι Οθωμανοί μέσα στην πόλη και φυσικά δεν κάνανε ποτέ τη δικιά τους γειτονιά από ό,τι φαίνεται γιατί θα ήταν κάπου κατεγραμμένο αυτό το πράγμα αλλά μπορούσαν και έμεναν μέσα στην πόλη. Είχε 12 εκκλησίες και ένα ψηλό κοδονοστάσι το οποίο μπορεί να γίνει σκοπιά. Βλέπετε τον τρόπο σκέψεως του Ταγματάρχη, εκεί πάνω έβλεπε όλο τον κάμπο και καταλαβαίνει είναι ένα πλεονέκτημα για αυτόν που ελέγχει το ψηλότερο σημείο της πόλης της Κοζάνης. Υπάρχουν πέντε σχολεία, μέσα στην πόλη υπάρχουν 7 ιδρόμιλοι. Είπαμε προηγουμένως ότι ήταν 22 στην περιοχή, 4 ξυλουργία, 10 σιδερουργία, 9 κλίβανε, αυτοί που κάνουν τα πύληνα στους οίκους που υπήρχαν στην περιοχή, αποθήκες, 12 χάνια, από τα 19 που υπήρχαν στην περιοχή, βλέπετε πώς ήταν το κέντρο, υπάρχει διοικητήριο Ευρύχωρο, Μητρόπολη, 60 μεγάλες κατοικίες, προφανώς μιλάει για τα αρχοντικά τα οποία από ό,τι ξέρουμε από τα 60 σήμερα υπάρχουν 3 ή 4, 20 καφενεία ε, μεγάλα, 6 μικρά, στρατόνες που μπορούν να μείνουν 200 άτομα. Έξω από την πόλη υπάρχει ατμόμυλος Αλέθον υπαρχούσε καυσίμου ύλης έξι ως, 8.000 ο οκάδες ήτου. Δηλαδή είχε γίνει τότε ένας μήλος, υπήρχαν είχε μέσα στην Κοζάνη, με τη σύγχρονη μέθοδο που άρχιζε η βιομηχανική επανάσταση με τη χρησιμοποίηση του ατμού και του πετρελαίου. Και εγώ όταν πετρέλαιο και ο ατμός που παρήγει το έκανε την κίνηση όλη. Και επειδή πολλοί δεν το ξέρει, θα θυμούνται οι παλιοί ότι λέγαμε ότι η Κοζάνη έχει τζαμί. Για να το δείξουμε, γιατί αυτό το τζαμί τη Κοζάνη, όσο και αν σα φαίνεται παράξενο, υπάρχει και σήμερα. Ε, πήγα και το, ακόμα μια φωτογραφία να βάλουμε και την άλλη. Ε, επειδή το ύψο, όλα τα σπίτια γύρω είναι κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο στενό που υπάρχει πάνω από το κατάστημα Δημουδιά. Αυτό που ανεβαίνει, περνάει μπροστά από, την, από το κατάστημα αυτό και ανεβαίνει προ πάνω και στην αριστερή πλευρά. Υπάρχει έναν υπαγωγείο σήμερα εκεί και αυτό έχει χαθεί μέσα στι πολυκατοικίε που έχουν ύψο 4 πατώματα. Το τότε, η Κοζάνη είχε μόνο μονόραφα σπίτια. Από όποιο σημείο τη Κοζάνη και αν έβλεπε στη δεκαετία του 50 που ήμασταν πιτσιρικάδε ή πηγαίναμε στο γυμνάσιο, πάλι πιτσιρικάδε ήμασταν, έβλεπε σε αυτό και ο χαρακτηρισμό. Λέγαμε πώ η Κοζάνη δεν έχει τζαμί όταν ήμασταν πολύ μικρή. Να το, εκείνο είναι. Τελικά ήταν το φουγάρο αυτού του εργοστασίου που είχε γίνει, που δυστυχώ δεν είχε και την καλύτερη τύχη, γρήγορα έφυγε γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να βρουν πρώτη ύλη και έτσι έμεινε και μας έμεινε σήμερα, αυτή η φωτογραφία είναι 15 ημερών, δεν είναι περισσότερο, που υπάρχει αυτό, ο άνθρωπος που είχε το οικόπεδο δεν θέλησε να το πειράξει, έκανε πιο μέσα την οικοδομή και ακόμα το έχει σε εκείνο το σημείο και υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι είχε καταστραφεί. Τυχαία, κάποτε περνώντα από εκεί το είδα και έτσι, κάνοντα τι εκπομπέ, πήρα και το έβαλα. Ε, Επίση, λέει ότι τα σπίτια είναι μεγάλα, ευρύχωρα, υπάρχουν πάρα πολλά νερά και υπάρχουν και κήποι. Οι, οι κάτοικοι είναι έξυπνοι, φιλόξενοι, φιλοπάτριδε, καταγίνονται κυρίω με τη γεωργία και πολλοί από αυτού με το επιτόπιο εμπόριο. Λίγο αργότερα απο τέσσερα πέντε χρόνια αφού περάσαν από την εποχή που πέρασε από εκεί ο Σχοινάς, υπάρχει μια υπο, ε, απογραφή που αυτές τις 8.000 τις παρουσιάζει ε, 3.500 από τα οποία τα 3 τέταρτα είναι χριστιανοί και το 1 τέταρτο είναι οθωμανοί. Μιλάμε για μισό πληθυσμό, είχαμε μιλήσει στην προηγουμένη εκπομπή και είχαμε πει ότι είχε εμφανιστεί η διθερίτιδα, μια αρρώστια η οποία σκότωνε τα παιδάκια. Πεθάναν πάρα από 600 άτομα και πάρα πολλοί ε, γονείς πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν από την Κοζάνη. Ήταν και η περίοδος στην οποία εμφανίστηκε ε, σιτοδία, δεν αποδόθησαν τα χωράφια και από φαίνεται αυτό επηρέασε ε, τον πληθυσμό, ο οποίος έφυγε από την Κοζάνη και βλέπουμε μια απότομη πτώση του πληθυσμού. Και φτάνουμε στο 1897... Να δούμε, να βγάλουμε τι φωτογραφίες έχουμε. Για να δούμε τι φωτογραφία έχουμε. Που, α, αυτός είναι ο Δηλιγιάννης, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδα το 1897. Και έγινε μια πολεμική σύραξη ανάμεσα στην Ελλάδα και στους Οθωμανούς, που δυστυχώς το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά ευχάριστο ήταν. Γιατί ενώ τα σύνορα βρισκόταν ε, στα όρια της Μακεδονίας Θεσσαλίας σε πολύ σύντομο διάστημα με τη σύγκρουση ο ελληνικός στρατός δεν κατάφερε να τους αντιμετωπίσει οι Οθωμανοί μπήκαν γιατί είχαν, ήθελαν να αντιδράσουν για κάποιες καταστάσεις που υπήρχαν στην Κρήτη και ήταν μια δινή ήττα της Ελλάδος που Όπου διαβάζουμε βιβλία Ιστορία, συνήθω αποφεύγουν να την αναφέρουν και λένε: Έχασε η Ελλάδα! και από εκεί και πέρα δεν λένε και πολλά πράγματα. Ε, η αιτία, είπαμε ότι η Κρήτη ήθελε εκείνη την περίοδο και αυτή να απελευθερωθεί. Ήθελε να, γίνει, να φύγει από τον Οθωμανικό ζυγό. Ε, υπήρχε μια διακυβέρνηση σχετικώς φιλική για τους Ορθοδόξους που ήταν του Θεοδωρή Πασά πιθανό να είχε ελληνική καταγωγή που ήταν από τη Σάμο. Αυτό δεν άρεσε τους τουρκοκριτικούς και τον διώξαν. Ήρθε ένας άλλος ο οποίος ήταν αλβανικής καταγωγής ο Τουρχάν Πασάς αλλά και αυτός, επειδή και αυτός εξακολουθούσε να έχει τα ίδια αισθήματα που είχε και ο άλλος, προφανώς ήταν δίκη και αυτό δεν άρεσε τους Οθωμανούς, και αυτός τον διώξαν και αρχίσαν φασαρίες. Το ποσοστό των Ορθοδόξων μέσα στην Κρήτη ήταν πάνω από 80%. δεν δέχτηκαν ιδιαίτερη βοήθεια από το ελληνικό κράτος. Υπήρχαν κάποιες εθνικέ οργανώσεις που προσπαθήσαν να δημιουργήσουν μια κατάσταση, αλλά κάποια στιγμή αρχίσαν σφαγές χριστιανών 24 Ιανουαρίου του 1897 και κάτω από την πίεση λαϊκών αντιδράσεων ο Δηλιγιάννης που δείξαμε λίγο πριν έστειλε χωρίς να πάρει την έγκριση ούτε από μεγάλες δυνάμεις αλλά ούτε από Οθωμανούς στρατιωτικές δυνάμεις στην Κρήτη. Και αυτό ήταν αιτία να γίνει επίθεση, να γίνει μια προσβολή του Οθωμανικού στρατού προς αυτές τις περιοχές από την Άρτα μέχρι τη Λάρσα. Συγκέντρωσαν μια πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη οι Οθωμανοί 121.000 άντρε και 1.300 υπεί με αρχηγό τον Ετέμ Πασά, και βέβαια από δίπλα του πάντα οι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν από τότε οι οργανωτέ του Οθωμανικού στρατού. Θα του συναντήσουμε και αργότερα και στο Σαραντάπορο το 1912 προσπαθούν να επιτεθούν οι Έλληνες. Και η, η, δύναμη των Ελλήνων ήταν μισή σχεδόν, ίσως και λιγότερη, 54.000 άνδρες έναν και πεντα, 500 ιππείς. Και επικεφαλής τους ήταν ο Διάδοχος Κωνσταντίνος. Ε, 11 Απριλίου μπήκαν μέσα από τα σύνορα, ε, από τα στενά της Μελούνας, διέσπασαν γρήγορα τις ελληνικέ γραμμές τις 12 Απριλίου, σε μια μέρα στον Δίναμο Οι Έλληνες υποχώρησαν άτακτα συμπτύχθηκαν κάπως στα φάρσαλα, αντέταξαν νέα γραμμή άμυνας, η Λάρισα εγκαταλήφθηκε και στις 13 Απριλίου σε δύο-τρεις μέρες μπήκαν οι Τούρκοι, αλλά πρόλαβαν και έφυγαν οι κάτοικοι της Λάρισσας και δεν είχαμε σφαγές και η ίδια δύναμη πήγε στο Βελεστίνο, εξακολούθησε να προχωρεί με μεγάλη άνεση. Εκεί αντιμετώπισε έναν ηρωική, ηρωικό συνταγματάρχη του Σμολένσκι, ο οποίος κατάφερε κατά κάποιο τρόπο και πήρε τη μόνη νίκη που ήταν μέσα σε αυτή τη μάχη και ε, δεν υπήρχε άλλη στον πόλεμο αυτό το 1897. Αυτοί όμως κάποια στιγμή ξεπέρασαν αυτό το εμπόδιο παρακάπτοντας το Βελεστίνο. Φτάσαν στο Δομοκό όπου ε, και εκεί νικήσαν οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί και ο ελληνικός στρατός υποχώρησε στη, στη Λαμία εκεί σε εκείνο το σημείο έκανε παρέμβαση ο τσάρο, ο Νικόλαος ο δεύτερος της Ρωσίας ε, διατάχθηκε η κατάπαυση του πυρός και υπογράφηκε υπογράφη στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας στις 8 Μαΐου του 1897 ε, που είχαν πιάσει όλη τη Θεσσαλία ένα συμφωνητικό με τον οποίο σταματούσε απόλυος, ο πόλεμος οι απώλειες ήταν 672 νεκροί για τους Έλληνες και 2.383 τραυματίες και 252 εχμάλωτοι. Από την άλλη μεριά, από τους Τούρκους ήταν 1.111, 3.238 τραυματίες και 15 μόνο εχμάλωτοι. Ε, αυτή ήταν στην κυριολεξία μια εθνική καταστροφή που έδειξε ότι ο ελληνικός στρατός ήταν ανέτοιμος... Ε, υπόψη ότι είχε προηγηθεί η φτώχευση ε, του Τρικούπη και φυσικά οι δυνάμεις ήταν σε καταστάσεις λίγο πολύ, όχι ιδιαίτερα ευχάριστες. Να το τονίσουμε ότι σε τέτοιες καταστάσεις κινδυνεύει και η υπόσταση πολλές φορές κρατών. Και το οριστικό τέλος υπογράφηκε στις 22 Νοεμβρού αυτής όλης της σύγκρουσης του 1897 στην Κωνσταντινούπολη με φυσικά με, καταρα... ε, είχε πέσει όλο το ηθικό των Ελλήνων ε, παρετήθηκε ο Δηλιγιάννης ανέλαβε ο Ζαΐμης ε, και οι, οι δαφικές απώλειες τελικά της Ελλάδος ήταν μικρές γιατί δέχτηκαν να γίνει συμφωνία φυσικά και με πολεμική αποζημίωση του Τούρκη και ξαναγύρισε ο ελληνικός στρατός κάτω από την πίεση των μεγάλων δυνάμεων του Οθωμανούς ξαναγύρισε πάλι στην περιοχή της Ελασσόνας εκεί που ήταν τα προηγούμενα σύνορα. Ε, αναγκάστηκε να υποβάλει παρόλο που ήταν σε κατάσταση φτωχεύσεως ένα τεράστιο ποσό, σαν να όπως σας είπα 4 εκατομμύρια τουρκικές λίδες ως πολεμική επαναρθώση ε, πήρε ακόμα ένα δάνειο ε, το οποίο μέχρι και τις ημέρες μας πληρώνεται προκειμένου να πληρώσει και τότε δημιουργήθηκε το μονοπόλιο όπως θυμούνται οι παλιά ότι υπήρχε το μονοπόλιο. Που δεν έχει και πολύ καιρό που σταμάτησε, για το τσιγαρόχαρτο, για το αλάτι, το πετρέλαιο, τον καπνό, τα σπίτια, τα τραπουλόχαρτα. Θα θυμούνται οι παλιοί ότι αυτά όλα τα έπαιρνε και είχαν μια ταινια που από γύρω-γύρω απ' έξω, γιατί ακριβώ πληρωνόταν δάνεια από το 1897. Διατηρήθηκαν δηλαδή μέχρι το 1981, που μπήκε στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα η Ελλάδα και αυτά είχαν εξοφληθεί. Ε, τελικά υπήρχε ένα θετικό γεγονός από όλη αυτή την υπόθεση που ήταν η υποχώρηση των Οθωμανών από την Κρήτη το 1898 απέκτησε την αυτονομία και την ελευθερία της πλέον γιατί είχε μπει επίτροπος επάνω αν θυμάμαι ένα από αυτούς τους τις του βασιλιάδων το Γεωργίου Α που ήταν τότε και το 1913 μετά από τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ενσωματώθηκε η Κρήτη στην Ελλάδα και το αυτό ήταν το μικρό κέρδος. Να πούμε λίγο αργότερα στο τέλος του αιώνα, τα στοιχεία της απογραφής που βρίσκουμε είναι ότι η Κοζάνη, ε, υπάρχει στο βιβλίο της ιστορίας, ε, είναι πάλι γύρω στους 8.000, πολύ φαίνεται επιστρέψαμε σε αυτό το χρόνο της δεκαετίας που πέρασε, το 1900 υπάρχει μια άλλη υπογραφή ότι υπάρχουν 9.000 κάτοικοι και 1.100 σπίτια και πάλι μια άλλη τρίτη απογραφή το 1902 η οποία δίνει 10.000 αυτή είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για να πούμε και λίγα πράγματα ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν εκεί προς το τέλος του αιώνα και στις αρχές του καταρχάς το 1894 για να δείξουμε φωτογραφίες γιατί Ξεχάστηκα και δεν δείξαμε φωτογραφίες γιατί θα δούμε τα σύνορα και όλα αυτά πώς ήταν. Για να βγάλουμε τις φωτογραφίες που έχουν σχέση με τον πόλεμο το 1897. Αυτός είναι ο Δελιγιάννη, ο οποίος ε, τελικά παρετήθηκε. Εδώ ήταν τα σύνορα τα παλιά, πριν να γίνει ο πόλεμος το 1897 και δείτε που πήγε η Ελλάδα αμέσως μετά. Έγινε ο πόλεμος, δυστυχώς υπήρχαν ήτε σφαγές και πάρα άλλα πολλά και κατέβηκε, έφυγε όλη η Θεσσαλία, μόνο το πύλιο είχε μείνει ελληνικό και ε, από την άλλη μεριά τα βουνά ψηλά φυσικά στην Πίδον δεν ήταν γιατί αυτοί περπατούσαν άνεση με το μεγάλο αριθμό στην πεδιάδα Πάμε στην, ε, στην, άλλη φωτογραφία. Εδώ ένας χάρτης ε, της Θεσσαλίας. Κάτω Η κόκκινη γραμμή είναι το εκεί που είχαν φτάσει και μετά όταν ξαναέγινε η υπογραφή της συνθήκης και ξαναγύρισαν πληρώνοντας μια τεράστια αποζημίωση το ελληνικό κράτος παίρνοντας για αυτή τη δουλειά δάνειο κάποιων εκατομμυρίων, τεράστιο ποσό για εκείνη την εποχή, πήγε ξανά στο μπλε που είναι στην περιοχή εκεί, γύρω από την Ελασσόνα. Πάμε στον άλλο το χάρτη ή στις φωτογραφίες, εδώ είναι η φωτογραφιες εδω ειναι η υποχωρηση και η άτακτη φυγή του ελληνικού στρατού και ερχόμαστε εδώ πέρα στο γυμνάσιο Κοζάνης, το Βαλταδόριο, στην εποχή κατά την οποία ε, θυμάστε είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή με τον Ευγένιο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, είτε ενώ στείλαν οι κοζανίτε λεφτά. Τελικά αυτά πήγαν για άλλου σκοπού. Υπήρχαν συγκρούσει ανάμεσα στους κοζανίτε. Αλλά βρέθηκε κάποια στιγμή να αφήσουμε τη φωτογραφία. Γιατί πολλέ φορέ δεν ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι έξω από το Βαλτοδόριο Γυμνάσιο και κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν το έξω. Πάνε και κόβουν, ή σπάζουν το κεφάλι του αγάλματο, ή σπάζουν τη μύτη νομίζω ότι κάτι κάνουν. Αυτός ο άνθρωπος το 1894 αποφασίζει να βοηθήσει για να δημιουργηθεί το γυμνάσιο στην Κοζάνη, τότε δεν υπήρχε, και αποφασίζει να δώσει 500 ε, φραγκά, τα οποία ήταν μεγάλα ποσά, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα με τα χρήματα που υπάρχουν σήμερα, αλλά ενώ αποφασίζει για κάτι τέτοιο, το 1896 πεθαίνει, αλλά όλα αυτά τα γράφει στη διαθήκη του και αφήνει εντολή στα αδέρφια του, οι οποίοι ήταν ο Βασίλειο Γεώργιο και ο Νικόλαο, να πραγματοποιήσουν το όνειρό του. Μαθαίνει τα νέα ο Κωνσταντιο που ήταν τότε Μητροπολίτη, φεύγει και πηγαίνει ε, στην Ουγγαρία και συναντάει το Βασίλειο. Παίρνουν την έγκριση από το Οθωμανικό κράτο να χτιστεί το σχολείο, δηλαδή έπρεπε να δεν έγινόταν και έτσι εύκολα τα σχολεία. Υπογράφεται από τον Σουλτάνο ένα φιρμάνι και τελικά τα λεφτά που είχε αφήσει ο, ο αδερφός, ο Λάμπρος Βαλταδόρος δεν φτάνουν και ο Βασίλης όμως συμπλήρωσε τα ποσά παρόλο που κάποια στιγμή οι Τούρκοι θέλησαν να σταματήσουν την ανέγερση του σχολείου ε, γιατί δεν ήθελαν να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά αλλά και αυτό ξεπεράστηκε ε, κάτω από τις προσπάθειες και του Δεσπότη αλλά και ανθρώπων από το εξωτερικό και έτσι το 1000 1901, πρώτου, την ημέρα των τριών ερεαρχών, είναι έτοιμο το σχολείο, πηγαίνουν τα παιδιά και ο πρώτος γυμνασιάρχης είναι ο Παναγιώτης Λιούβης, αυτό που σας είχα πει ότι γράψει την ιστορία που έχουμε σαν Ευαγγέλιο της Κοζάνης. Αυτό που δείξαμε, θα ξαναμιλήσουμε για τον Βαλταδόριο, όταν μιλήσουμε για την παιδεία, αυτές ήταν οι τάξεις που υπήρχαν εκεί γύρω στο 1895-96, δύο τάξεις Μία είναι από κορίτσια που είναι του Παρθεναγωγείου, και μία άλλη τάξη που είναι από τα παιδιά των Αρένων. Αυτό είναι το Βαλταδόρη. Υπόψη είναι ότι τότε υπήρχαν δύο αστικέ σχολέ, δηλαδή δύο δημοτικά και ένα Παρθεναγωγείο. Ε, χωριστά πηγαίναν τα γόρια και χωριστά τα κορίτσια. Και σε αυτό το γυμνάσιο τα πρώτα παιδιά που πήγαν ήταν αυτά τα οποία πριν από λίγο δείξαμε. Θα πούμε πολύ περισσότερα στην εκπομπή που θα έχουμε αργότερα. Και κάπου το 1902, έχουμε φτάσει στο τέλος του αιώνα, ιδρύεται η Πανδώρα και για αυτήν, όταν θα μιλήσουμε για τη μουσική στην Κοζάνη, θα μιλήσουμε για την Πανδώρα, μιλάμε ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Ε, είναι ένα από τα αρχαιότερα σωματεία πάνω στη μουσική στη Βόρεια Ελλάδα, λεγόταν μορφωτική αδελφό της Κοζάνης στην Παθώρα, η οποία ανέπτυξε πέρα από τη φιλαρμονική δράση και η εθνική δράση στην Κοζάνη, και ήταν ο πυρήνα κάθε πολιτιστικής δραστηριότητας στην πόλη μας. Ε, πολλοί εκπαιδεύτηκαν πάνω σε μουσικά όργανα και έγιναν επαγγελματίε μουσική και έδινε σε οποιαδήποτε θρησκευτικέ ή άλλες κινήσεις υπήρχε μέσα στην, πόλη ε, τον, ας πούμε, τον τόνο της γιορτής έχει μια σπουδαία παράδοση, θα μιλήσουμε γι' αυτό, όπως θα μιλήσουμε επίσης για την φιλόπτωχο αδελφότητα κυριών Κοζάνης, η οποία και αυτή ιδρύθηκε το 1903, είχε από την αρχή 350 μέλη, ο σκοπός της αδελφότητας ήταν αγαϊθεργός, δεν είναι φιλόφτωχο ταμείο, να το σημειώσουμε, γιατί υπάρχει τέτοιο στην πόλη μα. Αυτή ήταν που εξακολουθεί και υπάρχει ακόμα σήμερα η φιλόφτωχο αδελφότητα τη Κοζάνης, η οποία μία από τα πρώτα σκηνεί που είχε κάνει ήταν να φαρμακείο ε, με φάρμακα για να βοηθάει τους φτωχού. Ε, και θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για αυτή την οργάνωση, γιατί βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Και οφείλω να ομολογήσω ότι ένα από αυτού που ευεργετήθηκε από αυτό το σωματείο, γιατί ό,τι κάνα το κάνα χωρί να το παίρνει και πολύ χαμπάρι ο κόσμο, δεν το κάνανε για λόγου επικοινωνιακό, τι περισσότερε φορέ το κάνανε σχεδόν κρυφά. Ένα από αυτού που ευεργετήθηκε είμαι και εγώ προσωπικά. Ε, ξέρει ο κόσμο ότι προέρχομαι μια πολύ φτωχή οικογένεια. Όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, θα το πω τώρα και θα το πω και άλλο, δε δε, γιατί αισθάνομαι υποχρεωμένο. Όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, Ήρθαν και μου είπαν θα σου δίνουμε 100 δραχμές, ήταν πάρα πολλά λεφτά το 1962, για την πρώτη χρονιά που πέρασε το Πανεπιστήμιο, γιατί ξέραν ποια είναι η κατάσταση. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μπορούσα εγώ να προχωρήσω. Με δώσαν την πρώτη χρονιά και όταν είδαν ότι εγώ πήγαινα καλά και πέρασα και γρήγορα και το πρώτο έτος κτλ, μέχρι που πήρα το πτυχίο, κάθε μήνα οι 100 δραχμές ερχόταν που κάλυπτε το ενίκιο του σπιτιού μου. Και έτσι έχω υποχρέωση να μιλήσω για αυτού και το έργο που έχουν προσφέρει σε πάρα πολύ κόσμο. Να δείξω και μια φωτογραφία που δείχνει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε πέρα από την Παδόρα. Είναι άλλη φωτογραφία. Βρισκόταν πολλά παιδιά που αυτοί ήταν δίπλα του και παραστεκόταν κάθε φορά. Α, αυτή ήταν η κατάσταση την πρώτη δεκαετία μετά το 1000, μετά τον εμφύλιο πόλεμο και τον πόλεμο του Γερμανού. Τα περισσότερα παιδιά, ε, κάπω έτσι ήμασταν ντυμαί. Λίγο αργότερα βέβαια βελτιώθηκε η κατάσταση. Το 60 δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Αλλά κακά τα ψέματα, τα μπαλώματα τα είχαμε όλοι μα. Αυτά για σήμερα. Στην άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Μικεδονικό Αγώνα, για τον Παύλο Μελά. Και λίγο αργότερα για του Νεότουρκου. Τι ελπίδε δώσανε εδώ στου Κουζανίτε και σε όλου του Έλληνε που ήταν στην αυτοκρατορία και τελικά τι έφτιαξαν. Σα ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και σήμερα. Γεια σα. Η <Τι> μια γελά στο αύριο, στο